όλους εσάς βεβαίως που μας στηρίζετε στις δράσεις μας. Και τώρα να καλωσορίσουμε κοντά μας τη Μελίνα Τσέλιου και συνεχίζουμε να δίνουμε απαντήσεις, Μελίνα, στο θέμα αυτό που έχει προκαλέσει πολύ πολύ μεγάλη συζήτηση και πολλά ερωτήματα των γυναικών με αφορμή αυτό που έκανε η Αντζελίνα Τζολί, τη διπλή μαστεκτομή. Με λόγια απλά, σε μια προσωπική επιστολή στους New York Times, η Αντζελίνα Τζολί αναφέρεται στη μητέρα της που την έχασε όταν ήταν 56 ετών εξαιτίας του καρκίνου μαστού, μιας νόσου την οποία πάλευε για 10 ολόκληρα χρόνια, και για τη διάγνωση που έκαναν με γενετικό τεστ οι γιατροί της ότι φέρει ένα πολύ επικίνδυνο, όταν είναι μεταλλαγμένο γονίδιο, να αυξήσει το ποσοστό κινδύνου για τον καρκίνο του μαστού. Αυτό όμως που έχει ιδιαίτερη σημασία και θα έπρεπε να πούμε και να αποσαφινιστεί η Εύα, είναι ότι θα πρέπει, αν πρέπει να πάρουμε μάλλον ένα σωστό μήνυμα σε αυτές τις περιπτώσεις, είναι το μήνυμα της πρόληψης. Αν δεν πρέπει να κάνουμε κάτι, είναι να τρέξουμε όλες οι γυναίκες να κάνουμε το τεστ, αυτό το γενικό τεστ, για να δούμε αν φέρουμε μεταλλαγμένο το γονίδιο, το BRCA1, όπως το λένε οι Έλληνες γιατροί, BRCA1, το οποίο ευθύνεται για ένα μεγάλο ποσοστό καρκίνων. Βέβαια, πρέπει να πούμε το εξής, ότι λέμε μία στις 8 ή μία στις 10 γυναίκες κατά τη διάρκεια της ζωής τους θα εμφανίσουν καρκίνο του μαστού. Μία από τις 10 γυναίκες με καρκίνο μαστού θα ευθύνεται το συγκεκριμένο γονίδιο. Συνεπώς, είναι ορισμένες περιπτώσεις. Δεν είναι για κάθε περίπτωση καρκίνου μαστού. Ζήτησα λοιπόν από τον ογκολόγο, παθολόγο, κύριο Γιώργο Λίπα, να μας εξηγήσει τι ακριβώς είναι αυτό το συγκεκριμένο μεταλλαγμένο γονίδιο. Ακούστε τι μου απάντησε. Το γονίδιο BRCA1 είναι ένα γονίδιο το οποίο ο φυσιολογικός ρόλος είναι να διορθώνει άλλα σφάλματα στο DNA, να διορθώνει άλλα γονίδια. Όταν το γονίδιο αυτό είναι μεταλλαγμένο, τότε τα άτομα που έχουν αυτή τη μετάλλαξη διατρέχουν πολύ υψηλό κίνδυνο να εμφανίσουν καρκίνο του μαστού. Κίνδυνο ο οποίος μπορεί να ξεπερνάει το 80%, γενικά βρίσκεται μεταξύ 60 και 80%. Επίσης, τα άτομα αυτά διατρέχουν υψηλό κίνδυνο για να εμφανίσουν καρκίνο της οθήκης, κίνδυνο ο οποίος μπορεί να φτάσει το 40%. Μια γυναίκα η οποία φέρει μεταλλαγμένο το συγκεκριμένο γονίδιο, ανάμεσα στις επιλογές της είναι να το παρακολουθεί με απλή μαγνητική μαστογραφία. Αν φέρει και το γονίδιο το οποίο ευθύνεται κατά 50% για τον καρκίνο των οθηκών, να προχωρήσει σε προφυλακτική οθηκεκτομή πριν από την εμμηνόπαυση. Και τρίτον, να κάνει αυτό που έκανε η Αντζελίνα Ζολή, την αμφωτερόπλευρη προληπτική μαστεκτομή. Έχει όμως ωστόσο ενδιαφέρον να σας πω ότι με λίγα μέλη αίματος έκανε το συγκεκριμένο τεστ, το οποίο συνεχίζει να μας εξηγεί ο κύριος Λίπας τι ακριβώς κάνει. Καταρχήν, να διευκρινίσουμε ότι πρόκειται για μια βλάβη με την οποία κανείς γεννιέται. Υπάρχει σε όλα τα κύτταρα του οργανισμού και την έχει κληρονομήσει από τον πατέρα του ή από τη μητέρα του. Έχοντας κάνει μια γυναίκα γονιδιακό έλεγχο για τα γονίδια αυτά, έχει τη δυνατότητα να διαπιστώσει εάν ανήκει ή όχι σε μια κατηγορία πολύ υψηλού κινδύνου για ανάπτυξη καρκίνου, κυρίως του μαστού, όπως είπαμε, αλλά και των οθικών. Επαναλαμβάνω για να είναι σαφές. Δεν σημαίνει ότι κάθε γυναίκα πρέπει να τρέξει να κάνει αυτό το γενετικό τεστ. Μόνο ο θεράπων ιατρός σε συζήτηση μαζί σας θα αποφασίσει μαζί με εσάς αν πρέπει να το κάνετε. Εάν και μόνο μία ή περισσότερες περιπτώσεις στο οικογενειακό περιβάλλον είχαν στο παρελθόν δική σας, αν πρόκειται για γυναίκα ή του άντρα σας, είχαν εμφανίσει καρκίνο μαστού. Ακούστε τι μας είπε ο λέκτορας χειρουργικής, ο κύριος Μιχάλης Κοντός, για αυτή την απόφαση της αμφωτερόπλευρης μαστεκτομής. Πολλές από τις γυναίκες που θα προκριθούν για προφυλακτική μαστεκτομή έχουν μεταλλαγμένο το γονίδιο αυτό. Είναι και μερικές άλλες βέβαια, με αυξημένο οικογενειακό ιστορικό που πιθανώς θα πρέπει να ακολουθήσουν αυτή την οδό. Η προφυλακτική μαστεκτομή είναι οπωσδήποτε μια πολύ ριζική χειρουργική επέμβαση που δεν είναι και αναστρέψιμη. Είναι μια σοβαρή απόφαση από την πλευρά της γυναίκας που όμως θα την γλιτώσει από ένα πολύ σοβαρό κίνδυνο και θα λατώσει την πιθανότητα να νοσήσει από τον καρκίνο του μαστού από περίπου στο 80 με 90% για τους φορείς του BRCA1 σε ποσοστό κάτω από 5%, δηλαδή σε ποσοστό κάτω ακόμα από τον κίνδυνο του γενικού πληθυσμού. Μελίνα. Λοιπόν, τελευταία κουβέντα. Το συγκεκριμένο τεστ γίνεται και στην Ελλάδα 1.200 ευρώ. Δεν σημαίνει ότι κάθε γυναίκα πρέπει να τρέξει να το κάνει. Και από το Δημόκρητο μας είπαν και 250 ευρώ. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε για τις επιπλέον πληροφορίες στο θέμα αυτό. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε λίγο.